Καλησπέρα, σε ξεκινάω, Κώστας εδώ. Σήμερα διαφορετικό το setup, το unboxing και ίσως να τα κάνω έτσι, θα το πω. Συνέχεια αλλάζω πράγματα, πρέπει να φτιάξω επίσης αυτό εδώ πίσω. Θα γίνει όμως. Συνέχεια αλλάζω πράγματα, συνέχεια φτιάχνω, χαλάω πράγματα. Τέλος πάντων, στο unboxing, διαφορετικό τύπο unboxing, ίσως να με βλέπετε τώρα πιο να κάνω το unboxing έτσι σε φάση όρθιος και καλά, γιατί μου αρέσει περισσότερο να σας πω την αλήθεια από το να κάθομαι. Έκανα ένα setup, εδώ είναι και η κάμερα, ναι, όλα δουλεύουν καλά φαντάζομαι. Έκανα ένα setup το οποίο μου άρεσε και νομίζω πως να το εφαρμόσω από εδώ και πέρα. Είναι λίγο transformer, αλλά είναι ωραίο setup. Λοιπόν, πριν από καιρό επικοινώνησαν μαζί μου από Banggood οι αντιπρόσωποι της Blitzwolf. Τι ξέρετε, την Blitzwolf, φορτιστές, ακουστικά, καλώδια κτλ, κτλ. Δεν έχουν πάρα πολλά προϊόντα, αλλά είναι πολύ ποιοτικά τα προϊόντα τους. Επικοινώνησαν μαζί μου και μου λένε θέλουμε να ανοίξεις κάποια, να σου στείλουμε να ανοίξεις κάποια ακουστικά, κάποια καλωδιάκια, κάτι φακούς. Λέω, παιδιά, τα ακουστικά, τουλάχιστον ένα set από αυτά τα έχω ανοίξει. Δεν θέλω άλλα ακουστικά. Ένα πράγμα λαχταράω, τους λέω, και αυτό είναι ο φορτιστής σας. Δεν ξέρω, ίσως να έχετε ακούσει πολλά βίντεο πόσο πολύ θέλω αυτό το φορτιστή της Blitzwolf, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και νομίζω από τους καλύτερους φορτιστές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η τιμή του είναι αρκετά οικονομική, είναι κάτω από 20 ευρώ, νομίζω 17, 18, 19 ευρώ εκεί μέσα παίζει, ανάλογα και με τα κουπόνια που θα βρείτε ή όχι. Και νομίζω ότι αυτό εδώ είναι το πακέτο και πρέπει να μου βάλαν, αν δεν κάνω λάθος, και ένα-δύο καλώδια θα τα δούμε τι γίνεται εδώ μέσα. Αυτό εδώ είναι το πακέτο που βλέπετε μπροστά σας και πάμε να τα ανοίξουμε, να μην καθυστερούμε. Γενικά θέλω να τα κάνω όμορφα προεκτικά τα unboxing και εσείς να γουστάρετε και εγώ να γουστάρω, να σας δώσω και άλλη ποιότητα και να τα κάνουμε και λίγο διαφορετικά, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πακέτο. Το μεταξύ μια θα κοιτάω στην κάμερα, μια θα κοιτάω εδώ στην κάμερα. Διπλή κάμερα, διπλή απόλαυση λένε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι και πώς. Αρκετά καλά συσκευασμένο. Απλή σακούλα. Το Banggood ακόμη στέλνει σακούλες, το οποίο δεν είναι κακό, δεν είναι όμως και σούπερ καλό. Τέλος πάντων, έχει τα φρολέξ του μέσα. Και έχουμε, αυτό λογικά είναι φορτιστής. Θες να είναι φορτιστής αυτό. Και δύο καλώδια. Πάμε να δούμε λίγο πρώτα τα καλώδια πριν το φορτιστή. Βάζω το φορτιστή στην άκρη. Ελπίζω να μην μας πάρει πολύ και φανταστούμε δεν θα μας πάρει πάρα πολύ. Ίσως να βλέπετε λίγο να είναι πιο κίτρινο το εδώ πέρα το τέτοιο το φόντο. Είναι κυρίως γιατί χρησιμοποιώ μια λάμπα κίτρινου φωτός. Δεν έχω πάρει ακόμα ή λευκού φωτός. Σας ξαναλέω όλα είναι αυτοσχέδια. Αλλά θα γίνει εν καιρό και αυτό ώστε να βελτιώσω και άλλο αυτά τα αέραματα unboxing. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είναι 1 μέτρο, γκρι, lightning USB cable. Είχα δει πρόσφατα κάτι παρόμοιο, είχε ανοίξει και ο Στέλιος, κακός χαμός. Και έτυχε να έρθει σε μια περίοδο που απορούσα που έχουν εξαφανιστεί τα micro USB καλώδια μου. Είχα, γιατί δεν έχω πια, αρκετά micro USB και καλά της Green, της U-Green. U-Green είναι η εταιρεία, είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά για κάποιο λόγο εξαφανίστηκαν και έχω μόνο τα Type-C τα οποία τα χρησιμοποιώ κάθε μέρα, αλλά έχω μόνο τα Type-C. Anyway, αυτό εδώ είναι. Επίσης, κάποιος έβλεπε τον PC Manga, φαντάζομαι, και επιτέλους κατάλαβαν ότι αυτό εδώ το πράγμα πρέπει να έρχεται μαζί με τα ακουστικά ή με τα καλώδια. Είναι 1 μέτρο, αρκετά ανθεκτικό, υφασμάτινη επένδυση, σκληρό καλώδιο, lightning, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι για iPhone. iPhone δεν έχω. Ίσως μια μέρα, μια νύχτα, ένα απόγευμα να πάρω και ένα τέτοιο. Και αυτό βγήκε, αλλά δεν πειράζει. Είναι αρκετά. Επιτέλους. Επιτέλους. Κάποιοι βλέπουν PC Manga. Δείτε το παρεμπιπτόντως στο βίντεο. Πάμε να δούμε και το άλλο, το οποίο είναι Type-C. Εγώ αυτό θέλω, επιτέλους. Έρχεται με Type-C καλώδιο. Micro USB, όχι, θα αρκεστείτε στα δικά σας. Αλλά ναι, μπορώ να πω ότι ναι. Είναι Quick Charge Cable, Sync Quick Charge, δουλεύει ιδανικά με το φορτιστή, οπότε είναι ένα καλό addition, γιατί επιτρέπει γενικά, μην νομίζετε ότι όλα τα καλώδια είναι ίδια. Υπάρχουν καλώδια τα οποία επιτρέπουν να μεταφέρετε ρεύμα πιο γρήγορα από δεδομένα. Υπάρχουν καλώδια που δεν επιτρέπουν να μεταφέρετε ρεύμα, γιατί τι γίνεται, πολλές φορές αν το βάλεις ένα PC και θες να φορτίσεις μια συσκευή, ένα κινητό, δεν θες να δουν τα αρχεία σου, γιατί υπάρχει τρόπος να πάρει κάποιος τα αρχεία σου από ένα PC, από ένα σύστημα. Οπότε το έχεις μόνο για να φορτίζει κάποιο καλώδιο. Υπάρχουν καλώδια με διακόπτη, τα οποία διαλέγεις αν θέλεις να στέλνουν δεδομένα ή να φορτίζουν. Υπάρχει και αυτό. Και υπάρχουν και ποιότητες. Ποιότητες καλωδίων, προτιμώ τα U-Green. Τα Blitzwolf δεν τα έχω δοκιμάσει, αλλά ξέρω ότι είναι αρκετά ποιοτικά. Είναι Type-C αυτό.
και συνδυάζεται πάρα πολύ καλά με το συγκεκριμένο φορτιστή. Ο συγκεκριμένος φορτιστής, ο οποίος είναι αυτός εδώ πέρα, να σας τον φέρω ακόμα πιο κοντά να τον δείτε, είναι το καινούριο Revision, δεν είναι το παλιό, το έχουν φτιάξει, το έχουν ανανεώσει και έχουν βελτιώσει το fast charge του. Ο φορτιστής αυτός έχει 4 θύρες, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίες φορτίζουν στα 2,4 κάθε μία και έχει και μία θύρα, Quick Charge 3, η οποία φορτίζει, κάνει πώς να το θέσω, από όσο είδα και διάβασα, κάνει διαβάθμιση των volt που παίρνει η κάθε συσκευή, είναι ανάλογα στη συσκευή. Ξεκινάει από 4,4 ampere στα 12 volt και μπορεί να φτάσει έως 3,6 volt, δηλαδή κάνει διακύμανση στο ρεύμα, ρυθμίζει με μπακαλίστικους όρους την τάση και την ένταση που παίρνει η κάθε συσκευή που βάζετε ανάλογα με το τι charge σηκώνει, οπότε εξασφαλίζει ότι θα προσαρμοστεί στη συσκευή σας, εν μεταξύ δεν βγαίνει κιόλας, αυτός εδώ είναι, και θα μπορέσετε να πάρετε το μέγιστο δυνατό το οποίο θέλετε, φορτίζει πάρα πολύ γρήγορα, θα σας τα πούμε κιόλας, να δούμε όμως λίγο τι έχει πρώτα μέσα στη συσκευή. Το πακέτο έρχεται με ευρωπαϊκό φορτιστή. Υπάρχουν διάφορες επιλογές στο site. Μπορείτε να πάρετε ό,τι φορτιστή, ό,τι μπρίζα θέλετε. Φορτιστή. Καλώδιο τεχνικά. Εγώ πήρα με ευρωπαϊκή απόλυξη, η οποία και αυτή χρησιμοποιούμε. Δεν θέλω άλλους converters. Αν και έχω και πολύ μπρίζα, θα τα δείτε στην πορεία. Αλλά ναι, ακόμα καλύτερα. Και τι γίνεται τώρα, λοιπόν. Ο φορτιστής είναι ιδιαίτερα απλός. Είναι ένα κουτάκι με 5 USB θύρες, το οποίο βέβαια και δεν βγαίνει εύκολα. Και το σκίζω το κουτί γιατί δεν θα το χρειαστώ, είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι, το βλέπετε. Δεν ξέρω αν μπορεί να εστιάσει και η κάμερα καλά, να σας το φέρω κοντά. Λοιπόν, βλέπουμε πίσω είναι αρκετά όμορφο. Μπορείτε να το βάλετε όπως θέλετε, εσείς να το τοποθετήσετε όπως θέλετε. Εσείς είναι βαρύ. Βλέπετε Blitz Wolf Quick Charge 3. Έχει από πίσω τη σύνδεση για να παίρνει το καλώδιο. Και εδώ έχουμε 4 USB απλά και ένα Quick Charge 3. Το βλέπετε, είναι πράσινο, ξεχωρίζει. Τα 4 παίρνουν από 2 Ampere το καθένα. Το πράσινο μπλε είναι λίγο σκούρο πράσινο και παρισί, πώς θα το έθετε κάποιος. Αυτό εδώ. Μπορεί να δώσει 4,4 Ampere, ξαναλέω. Και κάνει από τα 12 volt διακύμανση μέχρι τα 3 volt. Αυτά εδώ συνολικά παίρνουν 22 Watt, μοιράζονται 22 Watt και αυτό μόνο του μοιράζεται 18 Watt. Οπότε, δηλαδή, όλος ο φορτιστής αυτός καταναλώνει, εάν μπουν συσκευές επάνω του, προφανώς εάν δεν μπουν συσκευές είναι στο idle, οπότε δεν καταναλώνει πολλά Watt. Εάν μπουν συσκευές και φορτίζει, αυτές εδώ καταναλώνουν 22 Watt και αυτή μόνη της καταναλώνει γύρω στα 18 Watt ενέργειας. Οπότε, κάντε λίγο τα μαθηματικά σας, η Payson. Φυσική βασικά. P ίσον V επί γιώτα, ανάλογα με το τι ένταση θα πάρεις, μάλλον ανάλογα με τα πόσα volt θα δώσεις και την αντίστοιχη ένταση θα πάρεις, μοιράζεται. Οπότε στα 3 volt θα πάρουμε 18 δια 3, 6 ampere, όχι δεν νομίζω ότι παίρνει 6 ampere, γι' αυτό είναι και 3,6, ναι 3,6, μέχρι 3,6 πάει. Οπότε και λέει ότι έχει 200 millivolt Incremental Dynamic Regulation, δηλαδή το σκαλοπάτι τεχνικά από ό,τι μπορώ να καταλάβω είναι γύρω στα 200 mV. Τώρα, πράγματα τα οποία ίσως να μην σας ενδιαφέρουν. Επίσης όμως, τι γίνεται. Πολλοί θα ρωτήσετε, ναι, Quick Charge 3, Quick Charge 2, Quick Charge 1, τι παίζει. Υποστηρίζει, αφού υποστηρίζει Quick Charge 3, υποστηρίζει και Quick Charge 2. Το οποίο Quick Charge 2 πάει από τα 5 volt στα 2,4 ampere, δηλαδή δουλεύει όπως και αυτές εδώ. 9 volt στα 2 ampere. Τώρα τα διαβάζω και 12 volts στο 1,5 ampere. Οπότε τεχνικά μπορείτε να πάρετε ανάλογα το τι σας δίνει. Και το standard παίρνει 5 volt στα 4,4. Είναι λίγο, θα σας βάλω το κουτάκι να δείτε τις τάσεις. Είναι αρκετά ωραίο, αρκετά στιβαρό. Είναι κάτι που ήθελα και είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά καλό, είναι αρκετά ποιοτικό. Ίσως τα λίγα πράγματα που επιθυμούσα τόσο πολύ να αποκτήσω είναι αυτός εδώ ο φορτιστής, εν τω μεταξύ δεν ξεχωρίζει κιόλας στο λευκό φόντο τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο φορτιστής της Blitzwolf. Αξίζει. Αξίζει.
Έχω δει άπειρα reviews, έχω διαβάσει άπειρα reviews, αξίζει και με το παραπάνω. Μπορείτε να φορτίσετε ό,τι συσκευή θέλετε, όσο γρήγορα εσείς θέλετε, ανάλογα με το πόσο γρήγορη φόρτιση υποστηρίζει. Μπορείτε να το βάλετε δίπλα από το κρεβάτι σας, στο γραφείο σας. Εγώ σκέφτομαι να τον έχω στο ρεύμα και να τον προσαρμόσω με βέλικρο, να τον κολλήσω πάνω στο γραφείο, ώστε να μπορώ να φορτίζω ό,τι συσκευή θέλω αυτόματα. Για ταξίδια, νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερος από το φορτιστή της Xiaomi, ο οποίος ναι μεν είχε την τέτοια από πίσω, αλλά δεν είχε ευρωπαϊκή μπρίζα. Οπότε τον κουβαλάς, δεν πιάνει χώρο, οπότε ναι, νομίζω ότι με αυτόν αντικαθιστά σχεδόν όλους σου τους φορτιστές, τουλάχιστον τους USB, και μπορείς να χρησιμοποιείς αυτόν, η ποιότητά του είναι καλή, είναι στιβαρός. Είναι αρκετά στιβαρός, είναι αρκετά καλό το πλαστικό και πιστεύω ότι αξίζει. Το συγκεκριμένο έρχεται από Banggood. Τώρα το T-Link, να σας πω την αλήθεια, θα έχω από κάτω, δεν έχω ιδέα αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο, γιατί οι αντιπρόσωποι της Banggood, Blitzgroup, τι είναι τώρα εκεί μέσα, και εγώ δεν έχω ασχοληθεί τόσο με το Banggood, να σας πω την αλήθεια. Μου είπαν ότι θα μου στείλουν κάποια links σχετικά. Τώρα, αν θα είναι με affiliate ή όχι, ακόμα δεν μπορώ να σας ξεκαθαρίσω, γιατί δεν ξέρω και τι θα μου στείλουν ή όχι. Όπως και να έχει, αυτό εδώ ήταν. Ελπίζω να σας άρεσε. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ που μου το έστειλαν για δοκιμή. Με τα χίλια ζόρια βέβαια, αλλά γιατί ήθελα να μου στείλαν κάτι άλλο τις βλακίες, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το top της Blitzwolf. Εάν ακούς Blitzwolf, εδώ πάει το μυαλό σου πρώτα και το ξέρετε κι εσείς καλά όσοι ακολουθείτε τη συγκεκριμένη εταιρεία. Από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Κώστας, check tech now και ελπίζω να σας αρέσουν οι αλλαγές. Θα φτιαχτεί, μην το βλέπετε έτσι, είναι απλά το πρώτο βίντεο πριν να το τακτοποιήσω. Αλλά ναι, ελπίζω να σας αρέσουν οι αλλαγές, να σας αρέσει το setup και να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα unboxing έτσι. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα, παιδιά. Γεια σας.